Καλημέρα από το Σπίδα Ρέδιο, ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με την Αλεξάνδρα ξεκινάει σε λίγα λεπτά. Παρέα μας θα έχουμε την Άνδρια Αράστη, μία καταξιωμένη τραγουδίστρια. Θα τη γνωρίσουμε, θα την αγαπήσουμε μέσα από τα τραγούδια της. Ωστόσο, εσείς δεν ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να μας ακολουθείτε στο Facebook, Instagram και Twitter. Να ευχηθώ σε όλους σας καλή ακρόαση και μην ξεχνάτε να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Σπίδα Ρέδιο. Το ραδιοφωνικό ταξίδι με την Αλεξάνδρα ξεκινάει και στην παρέα μας έχουμε την Άνδρια Αράστη. Καλώς ήρθες στην παρέα του Ασπίδα Radio, Άνδρια. Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Από ό,τι ξέρω είναι μέρα τώρα εκεί. Εδώ στην Ελλάδα είναι απόγευμα και πίνω το καφεδάκι μου και σ' ακούω, Αλεξάνδρα μου. Μια χαρά. Και εγώ από εδώ, από τη δικιά μου μεριά, μια που έχουμε μέρα και εγώ το καφεδάκι μου την άλλη μεριά, ναι. Για να κάνουμε μια πολύ όμορφη συζήτηση, να σε γνωρίσουμε καλύτερα και να μάθουμε τα σχέδιά σου αυτόν τον καιρό. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Καταρχήν να σε πάω... Αρχικά ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την τιμή που μου κάνει. Και εγώ ευχαριστώ που δέχτηκες να είσαι εδώ κοντά μας και να μας αφιερώσεις χρόνο, γιατί ξέρω στους τραγουδιστές πάντα, ο χρόνος είναι πολύτιμος. Χρόνος είναι πολύτιμος, αλλά αν δεν έχεις επαφή με τον κόσμο, δεν έχουν νόημα τα όνειρα. Γιατί το όνειρό μας είναι ο κόσμος. Αν εγώ βγω και τραγουδάω και δεν έχει κόσμο από κάτω, δεν ολοκληρώνεται το όνειρό μου. Αν εγώ βγάλω ένα τραγούδι και το ακούω μόνη μου, πάλι δεν ολοκληρώνεται το όνειρό μου. Οπότε είναι χαρά μου η επικοινωνία με τον κόσμο. Ο κόσμος είναι το όνειρό μας. Οπότε είναι χαρά μου να γίνονται αυτά και να έρχομαι με οποιοδήποτε τρόπο σε επαφή με τον κόσμο, με τους ανθρώπους. Για τώρα όμως να σε πάω πίσω. Όταν λέω πίσω, να σε γνωρίσουμε από τα πρώτα σου χρόνια. Πού γεννήθηκες, Άνδρια? Γεννήθηκα στη Λεμεσό της Κύπρου. Εκεί μεγάλωσα και όταν τελείωσα το λύκειο ήρθα στην Αθήνα και αμέσω ξεκίνησα να τραγουδάω και να σπουδάζω μουσική. Πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια εκεί στη Λεμεσό? Σου έχει λείψει η περιοχή, μια που τώρα πια σε βρίσκουμε στην Αθήνα? Κοίτα, να πω όλη την αλήθεια, την Αθήνα την αγαπώ πάρα πολύ και νομίζω ότι δεν μπορούσα να ζήσω πουθενά άλλου. Παρ' όλα αυτά στη Λεμεσό υπάρχει όλη η οικογένειά μου, έτσι, που μου λείπουν και τους αγαπάω και πολλές φορές τους σκέφτομαι και τους έχω ανάγκη και θα ήθελα να τους είχα κοντά μου. Έχω αναμνήσεις από τα παιδικά μου χρόνια, από τη θάλασσα κοντά στο σπίτι, από την κούνια που είχαμε στην αυλή και πέρασα όλα τα παιδικά μου χρόνια σε αυτή την κούνια. Πηγαίνω όσο συχνά μπορώ. Είναι ένα πολύ όμορφο μέρος με ωραίους και φιλόξενους ανθρώπους, αλλά εξίσου και ίσως και λίγο παραπάνω αγαπώ την Αθήνα που ζω τώρα. Ανέμελα παιδικά χρόνια, ξένιαστα, είμαι... Ανέμελα παιδικά. Έχω δύο αδερφές κατά πολύ μεγαλύτερες. Η μία με περνάει 15 χρόνια και η άλλη 13. Και σκέψω ότι η μεγάλη μου αδερφή, το πρώτο της παιδί το έκανε στα 18,5. Οπότε στα 3,5, στα 4 είχα γίνει θεία εγώ. Οπότε μετά άρχισαν να έρχονται συνέχεια παιδιά στο σπίτι, τα οποία τα πρόσεχε η μάνα μου, όπως κάνουν όλες οι παραδοσιακές Ελληνίδες μανάδες γιαγιάδες. Όταν δούλευαν οι αδερφές μου, οπότε έτσι μεγάλωνα μαζί με τα νύψια μου σαν αδέρφια. Εκεί ζουν ακόμα οι γονείς μου, σε μία μονοκατοικία στη Λεμεσό, παραδοσιακή. Έχω αναμνήσεις με τα νύψια μου να παίζουμε έξω στην αυλή. Εγώ πάντα με μια κιθάρα, είμαι ένα τουμπερλέκι, είμαι πλήκτρα, είμαι πλαστικά μικρόφωνα, ακόμη και βούρτσες. Και τα νύψια μου να βαριούνται να τραγουδήσουν και να χορέψουν μαζί μου, οπότε να τους τάζω χαρτιλίκι ή καραβέλες ή οτιδήποτε για να μου κάνουν τη χάρη να κάνουμε ντουέτα και χορευτικά και όλα αυτά που βαριόντουσαν αφόρητα. Οπότε... Αλλά με το κατάλληλο δέλεαρ περνούσαν τα χρόνια με μουσική. Οπότε θα έλεγα εσύ ήσουν η ψυχή της παρέας εκεί πέρα. Προσπαθούσε να διασκεδάσει από μικρή ώρα τον κόσμο. Ναι, πάντα και στο σχολείο οι συμμαθητές μου που με κάποιους από αυτούς έχω επαφές ακόμα. Γιατί υπήρχαν πια που ήμασταν από τον ήπιο μέχρι το λύκειο μαζί. Και όλοι αυτοί είναι φίλοι μου και έρχονται συχνά και με βλέπουν στην Αθήνα. Έχουν να θυμούνται αυτόγραφα που μοίραζα στο δημοτικό και τα έχουν ακόμα. Θυμούνται στις εκδρομές που τραγούδαγα στο Πούλμαν μέσα από το μικρόφωνο, ξέρεις, που έχει μέσα του ξεναγού το Πούλμαν, να τραγουδάω σε όλους τους συμμαθητές μου χωρίς καμία ντροπή.
να κάνω μιμήσεις, να κάνω τέτοια και αυτό γινόταν πάντα, μέχρι και το λύκειο που τους έλεγα θα φύγω και θα γίνω και οι Δεν συμμαθητές μου τα θυμούνται όλα με αγάπη αυτά. φοβερές αναμνήσεις θα έλεγα, γυρνάγαμε Φυσικά, το πάει πολύ χρόνο ωραία χρόνια. πίσω, πάλι νομίζω τα ίδια θα κάναμε. Και θα κάναμε και στο κομμάτι στα παιδικά μου χρόνια και στο όνειρά μου και στο κομμάτι το πώς ήρθα και πώς προχώρησα τα ίδια βήματα θα έκανα και στην Αθήνα. Ακόμη και αυτά που δεν βγήκα σε καλό, έκανα πάντα αυτό που ήθελε η καρδιά μου. Όλη μου τη ζωή έκανα αυτό που ήθελε η καρδιά μου. Οπότε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια θα ξανά έκανα και τώρα. Δεν μετανιώνω για τίποτα. Η ζωή είναι ένα μάθημα. Η ζωή θέλει να τη γλεντάς. Η ζωή θέλει να τη βλέπεις με χιούμορ, γιατί είμαστε όλοι περαστικοί από εδώ. Και το σημαντικότερο είναι να κάνουμε καλές πράξεις, να προσφέρουμε με ανιδιοτέλεια, γιατί το να προσφέρεις με ανιδιοτέλεια δεν είναι στην ουσία τόσο ανιδιοτελές, γιατί παίρνεις και εσύ ο ίδιος τόσα πολλά. Οπότε αυτό είναι η ζωή. Θεωρώ να κάνουμε τα πάντα με αγάπη, με καλοσύνη και όλα έρχονται. Αυτό είναι το νόημα της ζωής. Είχε σκεφτεί κάτι άλλο, Άνδρια, εκτός από το τραγούδι, να πεις από μικρή, ναι, αφού τραγουδάω θα γίνω τραγουδίστρια και τίποτα, δεν με ενδιαφέρει κάποιο άλλο επάγγελμα. Αυτό, όχι, όχι. Όσο χρόνια με τιμούνται και οι συγγενείς και λοιπά και όλοι γύρω μου δεν είχα άλλη συζήτηση καν, όχι απλά, είχα πάθει αιμονή, έλεγα θέλω να τραγουδήσω. Οι γονείς μου δεν με στέλνανε καν στο οδείο για να μην μάθω μουσική, για να μην γίνω τραγουδίστρια. Είχαν τέτοιο φόβο, ούτε καν όργανα δεν με αφήναν να μάθω. Παρ' όλα αυτά μου αγοράζαν όργανα και μάθαινα μόνη μου, γρατζούνακα. Και έφτασα σε σημείο να μπορώ να γράφω τραγούδια κλπ. Όχι, όχι, δεν ήθελα ποτέ τίποτα άλλο. Και έχω μάρτυρες όλους τους συγγενείς, φίλους, συμμαθητές, τους πάντες που με θυμούνται να λέω αυτό σε όλη μου τη ζωή. Ότι μια μέρα θα φύγω και θα κάνω το όνειρά Τελικά πήρε την απόφαση και έφυγε. Έφυγε από τη Λεμεσό και πήγε στην Αθήνα. Πώς ήταν τα Ναι. πράγματα εκεί? Φαντάζομαι στην αρχή Αρχικά ήταν πολύ δυσκολεύτηκες. δύσκολα. Βέβαια, και ακόμα δυσκολεύομαι, γιατί αυτές οι δουλειές δεν έχουν καμία ασφάλεια. Από εκεί και πέρα η άγνοια και η αγνότητα που έχεις στα 18 σε κάνει να έχεις ένα άλλο καλό θράσος και αυτό η άγνοια κινδύνου μπορεί να σε κάνει να καταφέρεις πολλά. Δηλαδή, θυμάμαι όταν ήρθα, δεν ήξερα κανέναν, τίποτα. Και πήγαινα μόνη μου χωρίς πολλά λεφτά στην τσέπη, έτσι, πολύ δύσκολα. Και πήγαινα μόνη μου σε όποιο μαγαζί έβλεπα, έμπαινα μέσα. Τους έλεγα, μπορείτε να με ακούσετε, θέλω να τραγουδήσω. Και κάπως έτσι, μέσα σε πολύ λίγους μήνες, ξεκίνησα αμέσως να τραγουδάω. Και ταυτόχρονα έκανα και μαθήματα φωνητικής και τραγουδούσα ασταμάτητα. Δηλαδή, μετά τους πρώτους 3-4 μήνες που έψαχνα, πολύ εύκολα βρήκα την πρώτη μου δουλειά και θυμάμαι κιόλας έκανα οντισιόν για το πρώτο νυχτερινό κέντρο που θα δούλευα. Ήταν 21 Δεκεμβρίου το 2005 και το μαγαζί ξεκινούσε 22 Δεκεμβρίου το 2005. Και εγώ δεν ήξερα από πάντα τέσσερα. Δεν είχα ρούχα, δεν είχα μικρόφωνα, δεν. Ευτυχώς είχε βρεθεί μια άλλη τραγουδίστρια, η Μαρίνα Ισόλωνος, που μένει τώρα στην Αμερική. Και μου δάνεισε μικρόφωνο, μου δάνεισε ρούχα, με συμβούλευση και μπήκα μέσα στα βαθιά. Αλλά ήταν σαν να το έκανα πάντα, ρε παιδί μου, ξέρεις. Πολύ το ευχαριστήθηκα και το θυμάμαι με αγάπη το ξεκίνημά μου. Τα πρώτα βήματα στη σκηνή, δηλαδή η πρώτη φορά που ανέβηκε στη σκηνή πάνω και είδε όλο αυτόν τον κόσμο από κάτω, πώς ήταν τα συναισθήματά σου, Άνδρεια? Σε τρόμαξε Θυμάμαι κάτι, το πρώτο. έλεγες, ξέρεις κάτι, τώρα θα τραγουδήσω εγώ όπως τραγούδαγα στα παιδικά μου χρόνια? Κάπως έτσι ήταν, απλά το μόνο που συνέβη και ήταν το πρώτο βράδυ που θυμάμαι όταν βγήκα να πω το πρώτο τραγούδι, ας πούμε, πλέον επαγγελματικά, πληρωνόμουν γι' αυτό, ξέρω εγώ, που εγώ νιώθω ότι έπρεπε να πληρώσω κιόλας, δηλαδή γιατί με πληρώνουν. Ήταν μια τέτοια κατάσταση. Θυμάμαι ότι έβλεπα μαύρο. Δεν μπορούσα να συνηθίσω τα φώτα. Ήταν και το άγχος προφανώς. Και θυμάμαι ότι ήταν σαν να μην έβλεπα. Σαν να βλέπω μαύρο. Δεν μπορούσα να δω τον κόσμο. Μετά το πρώτο βράδυ, βέβαια, ήταν σαν να έκανα αυτή τη δουλειά από πάντα. Δηλαδή από το δεύτερο βράδυ και μετά. Νομίζω δεν έχουν αλλάξει Εγώ και πολλά μέχρι σήμερα. νομίζω, Άνδρια, μια που μπήκε στα βαθιά γρήγορα, γι' αυτό σου ήρθε έτσι, αλλιώς δεν θα έχεις Ναι. πρόβλημα. Άμα μου λες τώρα από τα παιδικά χρόνια ξεκίνησες και διασκέδαζες τα ξαδέρφια εκεί πέρα, τα νύψια και Ναι, όλο ναι, ναι. το σόι, να το πω έτσι, χαρισματικά έτσι Το είπα, να σώι, μην τις συμμαθητές. παρεξηγήσεις.
Όχι, δεν παρεξηγώ. Σωστά τα λες. Δεν Και είναι μετά κάτι ξαφνικά λάθος. να είσαι επαγγελματική και να λες «Όχι, μα τώρα με πληρώνει και μην κάνω καμιά βλακεία». Σκέψου πώς θα ήταν η πρώτη Δεν, φορά. Μετά ήταν αυτό που εντάξει. σου λέω, είναι η άγνοια κινδύνου που έχεις στα 18, που δεν σε τρομάζει να κάνεις λάθος. Νομίζεις δεν θα κάνεις, νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα, νομίζεις μια σιγουριά που δεν τη νιώθεις μετά όταν συνειδητοποιήσεις τις συνέπειες αν κάνεις κάποια βλακεία, ας πούμε. Δηλαδή αργότερα είχα πιο πολύ άγχος αργότερα όσο περνούσαν τα χρόνια, γιατί απέκτησαν το συνέστημα της ευθύνης. Τώρα, ξέρεις, στην αρχή δεν έλεγα και Κατάλαβα. πολλά τραγούδια. Μα στα Μετά 10, όταν... στα 18 είναι και η ηλικία λίγο περίεργη, ξέρεις. Ψάχνεις από Ναι, εδώ, κάνεις ακόμη... από εκεί και είναι τελείως Δεν ξέρεις αν διαφορετικά. είσαι παιδί, αν είσαι έφηβη, αν είσαι γυναίκα. Δεν ξέρεις που πάνε τα τέσσερα στα 18. Δεν έχουμε το αίσθημα που Αργότερα... λέμε θα γίνουμε ρεζίλοι, έτσι. Δεν το έχουμε, το ακούμε μόνο. Πώς ήρθε στη ζωή μας αυτό, γιατί πολλές φορές το λέμε, δεν ξέρω, είναι μια φράση που κι εγώ το λέω ορισμένες φορές. Δεν θα το Ναι. κάνω αυτό γιατί θα γίνουμε ρεζιλιάς με τώρα. Πώς σου Ναι, ήρθε? ναι, ναι. Είναι αυτό που λες, το λέω πολύ συχνά κι εγώ αυτό. Αλλά αυτό το τραγούδι, κι ας είναι χορευτικό, το έχω γράψει εγώ και μουσική και στίχους, ας είναι λοιπόν χορευτικό, στην ουσία θα δεις ότι έχει βαθιά ένα συνέστημα, γιατί μιλάει για έναν άνθρωπο που δεν έχει εγωισμούς, που τον αφήνει ο έρωτάς του, αλλά δεν τον νοιάζει τίποτα μπροστά στον έρωτα, θα σε γυρίσω πίσω ρε παιδί μου και ας γίνουμε ρεζί, δεν με νοιάζει. Αυτό λέει στην ουσία το τραγούδι και το θεωρώ ότι ας είναι χορευτικό και λίγο χιουμοριστικό, κάτι που έχει ο κόσμος ανάγκη να ακούει στις εποχές που ζούμε, να ακούει χαρούμενα τραγούδια. Αν το δεις όμως από την άλλη πλευρά του νομίσματος, είναι ένα τραγούδι καθαρά συναισθηματικό. Καθαρά που λέει ότι η αγάπη δεν έχει εγωισμούς κλπ. Και ας γίνουμε ρεζίλερ, παιδί μου, τι έγινε μπροστά στην αγάπη, Πάντως όλα ένας, αξίζουν. Αυτό είναι το νόημα. θα έλεγα Άνδρια, ένας ιδιαίτερος τίτλος. Θα γίνουμε ρεζίλοι, που πραγματικά μια φράση που την έχουμε χίλιο πει. Αποκλείται να μην μείνει στον άλλο, Ναι, να ναι, το ναι. στο μυαλό έτσι. Γιατί όταν το άκουσα κι εγώ, στην Ναι. αρχή μου έκανε εντύπωση. Θα γίνουμε ρεζίλοι. Κάτσε να δω, λέω, τι λέει το συγκεκριμένο τραγούδι, Τι τι γίνεται, λέει αυτή. πού θα γίνουμε ρεζίλοι. Ξέρεις, στις εταιρείες όταν τα ακούγανε τους κλώτσα και μου λέγανε μήπως να μην βάλεις αυτό τον τίτλο, να βάλεις... Λέω, όχι, θα βάλω αυτό τον τίτλο, γιατί είναι μια αλήθεια ολονών μας. Θα γίνουμε ρεζίλοι. Πώς θα το κάνουμε. Το λέμε σε πολλά πράγματα. Και στην ουσία το λέμε σε πράγματα που ουσιαστικά θέλουμε να κάνουμε και βάζουμε το ταμπού μπροστά, θα γίνουμε ρεζίλοι και δεν το κάνουμε. Ναι, για να το Όπως το τραγούδι αποφύγουμε. σου. Ναι, το τραγούδι λέει θα γίνουμε ρεζίλοι, αλλά θα τα κάνω εγώ όλα αυτά. Θα σε κυνηγάω, θα σε γυρίσω πίσω γιατί σε αγαπάω, ας πούμε, κάπως έτσι. Είναι η περίληψη του τραγουδιού. Το έχεις γράψει εσύ, σε στίχους και μουσική, και μάλιστα Ναι. δεν ξέρω πώς σου ήρθε. Είχες κάτι συγκεκριμένο που σου ήρθε το συγκεκριμένο τραγούδι. Ήταν μια φάση στη ζωή Όχι, σου. απλά εγώ έτσι. Δεν είναι καμία φάση. Απλά έτσι λειτουργώ κι εγώ σαν άνθρωπος και στον έρωτα και σε όλα. Δεν έχω εγωισμό. Δηλαδή, άμα κάποιον τον αγαπάω. Γιατί αυτό θεωρώ ότι είναι η αλήθεια. Και αν ήμασταν όλοι λίγο έτσι, δεν είχαμε το ταμπού του εγωισμού, θα ήταν η ζωή μας πολύ καλύτερη. Είμαι έτσι σαν άνθρωπος. Δηλαδή, το τραγούδι είναι άντρια. Ίσως έτσι να αντιδρούσα σε ένα χωρισμό. Γιατί αυτό είναι έρωτας. Αυτό είναι πάθος. Οπότε βγάζουμε μια Έχω μάθει κατάθεση να ζω με ψυχής πάθος. εδώ πέρα. Θα γίνουμε ρεζίλοι μια κατάθεση ψυχής εις άνδρια, θα έλεγα εγώ. Πάντα. Πάμε να το ακούσουμε, να το απολαύσουμε Μπορείς να το πεις και έτσι. και πραγματικά θα θέλαμε τη γνώμη ορονών σας για το συγκεκριμένο τραγούδι. Άνδρια λοιπόν, Ράστη, θα γίνουμε ρεζίλοι, απολαύστε το και επανερχόμαστε. Ναι. Γυρίσαμε παιδιά, εδώ με την Άνδρια, ελπίζω να μην πάθατε τίποτα, θα γίνουμε ρεζίλοι, γιατί πραγματικά κανένας δεν γίνεται ρεζίλοι, εγώ πιστεύω. Ό,τι πραγματικά το κάνεις και το αγαπάς, δεν σε νοιάζει τίποτα. Εγώ έτσι πιστεύω, Άνδρεα, τι γνώμη έχεις εσύ. Έτσι είναι. Συμφωνώ αυτό. Γι' αυτό το έκανα και τραγούδι και είναι μια στάση ζωής. Η αγάπη είναι μαγιά. Να αγαπάς είναι μαγιά. Αυτό είναι μαγιά, δεν είναι ρεζίλι. Όλα τα άλλα είναι ρεζίλι και δειλία. Η Και αν που αγάπη είναι πήγες μαγιά. στις πίστες, όπως λέγαμε πριν, ξεκίνησες δειλά-δειλά την πρώτη σου εμφάνιση και μετά από εκεί ακολούθησες καριέρα μεγάλη. Συνεργάστηκες με πάρα πολλούς τραγουδιστές, ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Από όλους αυτούς που συνεργάστηκες, γιατί
Έχεις Δόξα τω Θεώ, είχα μεγάλα πολύ ονόματα. ωραία συνεργατή. Ποιο σου έκανε εντύπωση πιο πολύ, ποιο είναι αυτό που δηλαδή σε μαγνήτησε ή από όλου πήρε κάτι. Δύσκολη ερώτηση. Με όλου είχα καλέ σχέσει και από όλου πήρα κάτι. Απλά από όλου όσου συνεργάστηκα, έχω ιδιαίτερη αδυναμία στο κομμάτι στα live, έτσι, γιατί συνεργάστηκα και με κάποιου στη δισκογραφία. Στο κομμάτι live, από όσου όλου συνεργάστηκα, ιδιαίτερη αδυναμία έχω στην ΠΑ, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα σπάνιο άνθρωπο με μια σπάνια ψυχή σε αυτόν τον χώρο. Από εκεί και πέρα, στο κομμάτι της δισκογραφίας, η καλύτερη μου συνεργασία, που ήταν και συνεργασία όνειρο ζωής, ήταν όταν με έγραψε μουσική ο Χριστός Δάντης και στίχους η Όλγα Βλαχοπούλου. Αυτές τις συνεργασίες τις ξεχωρίζω και τις έχω στην καρδιά μου. Και το καθένα, η κάθε συνεργασία όμως σου άφησε κάτι για να πορευτείς εσύ στο μέλλον, θα έλεγα εγώ. Γιατί μιλάμε για σίγουρα, μεγάλα όλοι, ονόματα. Από όλους μαθαίνεις. Και πες μου, Άνδρια, πώς και πήγε το όνομα μετά το άλλο. Από τη στιγμή που ξεκίνησε σε ένα μικρό μαγαζάκι, live εκεί, πώς ήρθαν μετά οι συνεργασίες? Έδωσε με εκεί πέρα μικρό, διαδρομή. Το πρώτο ήταν μπουζούκια, δεν ξεκίνησα από μικρό, πρόσεξε. Δεν είχε πολύ πολύ μεγάλο όνομα, το είχε εντάξει κάποιους ανθρώπους με εμπειρία, αλλά ήταν μπουζούκια κανονικά, δεν ήταν ορχήστρα φουλ κλπ. Μετά γνώρισα και άλλες τραγουδίστριες, γνώρισα τζέντιδες που ερχόντουσαν στα μαγαζιά, με στέλνανε σε οτισιόν, άρχισα να μαθαίνω πού γίνονται οτισιόν, πήγαινα στις οτισιόν, με παίρνανε σε δουλειά, κάπως έτσι δικτυώθηκα. Πιο εύκολα ήταν τότε τα χρόνια παρά τώρα. Τώρα είναι πολύ δύσκολο να δουλέψεις, γιατί λόγω της κρίσης στην Ελλάδα υπάρχουν ελάχιστα μαγαζιά, ελάχιστα νυχτερινά κέρα και πολύ λίγες θέσεις εργασίας. Ναι. Και είναι και λίγο πλέον. Έχει βρωμήσει λίγο το κύκλωμα και παίζουν πάρα πολλά πράγματα από πίσω για να δουλέψεις. Οπότε πλέον είναι πιο δύσκολο να δουλέψεις από ότι όταν ήμουνα στο ξεκίνημά μου, ας πούμε, εγώ εκείνες τις εποχές. Καταλαβαίνω. Παίζει ρόλο όμως η εμφάνιση, η ομορφιά, η καλή θέληση. Τι παίζει ρόλο πιο πολύ? Κοίτα, η εμφάνιση παίζει ρόλο πιο πολύ. Κοίταξε, στο να... Παίζουν πολλά ρόλο. Η εμφάνιση είναι ένα δίκοπο μαχαίρι, γιατί μπορεί σίγουρα μια καλή εμφάνιση. Όλοι θέλουν να βλέπουν μια όμορφη γυναίκα ή έναν όμορφο άντρα, γιατί πουλάμε για την εικόνα μας, έτσι. Ναι. Από εκεί και πέρα είναι και δίκοπο μαχαίρι, γιατί καλή εμφάνιση προσελκύει και κακές επιρροές, ας πούμε, να το πω έτσι. Οπότε είναι δίκοπο μαχαίρι, γιατί έχεις και ζήλες, έχεις και τέτοια. Από εκεί πέρα δεν ξέρω ποια είναι η συνταγή της επιτυχίας ή τι μπορεί να σε κάνει να δουλεύεις και να πιστεύω. Ότι πάντα κάνω αυτό που νιώθω, το ένστικτό μου, αυτό που με κάνει να νιώθω καθαρή τη συνείδησή μου και το κουτελό μου, όπως θα έλεγε και ο μπαμπάς μου. Προσπαθώ να είμαι ο αυτός μου και να κάνω πράγματα που μου αρέσουν. Τώρα δεν μου βγαίνει αυτό πάντα σε καλό, αλλά πάντα κάνω αυτό που θέλω. Δεν ξέρω ποια είναι η συνταγή της επιτυχίας, γιατί δεν θεωρώ εγώ ότι έχω κάνει επιτυχία τεράστια όπως το φανταζόμουν, αλλά είμαι πολύ ευγνώμων στο Θεό και στο σύμπαν και σε όποια δύναμη υπάρχει, που έστω μπόρεσα και δηλώνω επαγγελματίας τραγουδίστρια και κινούμε στη δισκογραφία, κινούμε στα live, όπως και αν είναι αυτό και ας μην είναι ακριβώς όπως το ονειρεύτηκε. Μπορεί να μην είναι ακριβώς όπως το ονειρεύτηκες τώρα, αλλά να σε περιμένει κάτι διαφορετικό στο μέλλον που έρχεται. Οπότε ακόμα θα έλεγα ότι δεν πρέπει να απελπίζεσαι, με λίγα λόγια. Μπορεί ναι, να ξεκίνησες δειλά-δειλά, να το πω έτσι, να μπήκες στα δύσκολα σε ένα μεγάλο μαγαζί. Από εκεί και πέρα όμως ήρθαν πολλές πετυχημένες συνεργασίες, πολλά πετυχημένα τραγούδια, νέες δισκογραφικές επιτυχίες και δουλειές, που λογικά δεν θα το φανταζόσουν ποτέ ότι θα έμπαινες μέσα στο στούντιο να ηχογραφήσεις τα δικά σου κομμάτια, γιατί ξέρουμε ότι γράφεις, όπως είπαμε Όχι, και πριν, βέβαια. Στίχους και μουσική. Mm-hmm. Ναι, είμαι ευγνώμων, γι' αυτό είπα ότι είμαι ευγνώμων και ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Μιλάω για το μέχρι τώρα. Απλά οι καλλιτέχνες είμαστε και λίγο από τη φύση μας να είμαστε κυκλοθυμικοί και μία να τα βλέπουμε ωραία και μία να κοητευόμαστε. Αλλά εγώ πραγματικά είμαι ευγνώμων για όσα έχω ζήσει και για όσα θα έρθουν. Όπου η ζωή ξέρει τι κάνει, ο κάθε άνθρωπος έχει το γραμμένο του και έχουμε ένα κάρμα όλοι. Οπότε πιστεύω ότι η ζωή ξέρει τι κάνει. Εγώ πάντα κάνω ό,τι μπορώ και από εκεί και πέρα θεωρώ πως
όλα γίνονται για καλό, εν Τώρα, τέλει. να σε πάω εγώ τώρα να σε αφήσω λίγο από αυτό. Γιατί αισθάνομαι έτσι λίγο σαν να σε στεναχώσω, σαν να σε πήγα, ξέρεις, σε πιο λίγο βαθύ μονοκουπάτι. Και αφού ξεκινήσαμε και είμαστε στις πίστες, κάποια στιγμή έρχεται η Βέβαια, ώρα δεν με στο στεναχωρείς. στούντιο. Το πάω εγώ σαν παραμύθι. Πω, πω, πω. Τι γίνεται εδώ, Άντρια, πώς με βγάζεις έτσι σήμερα. Πάμε στο στούντιο, Ναι. λοιπόν, μέσα. Πώς σου φαίνεται εσένα το Είδες, στούντιο η πρώτη φορά? σου ξυπνάω τη σταχτοπούτσα. Εγώ καταρχάς το στούντιο το νιώθω δεύτερο μου σπίτι. Είναι ο παράδεισός μου να είμαι σε ένα στούντιο και ας είναι απλά για να σα χλαμαρίζω με την κιθάρα και δεν κάνω δουλειά, παιδί μου. Μόνο και μόνο που βρίσκομαι σε αυτόν τον χώρο, μαγεύομαι και μαγνητίζομαι και ξεχνάω ότι το χρόνο. Ναι. Μπορείς να με ξεχάσεις μέρες εκεί. Στην αρχή δεν είχα την εμπειρία, έκανα ό,τι ήταν να κάνω. Το παραμύθι ήταν όταν μου άνοιξε η πόρτα στη Μήνο CMI, που όλο αυτό το χρωστάω στην Κική την Τζόλκα και θα την ευγνωμονώ για όσο ζω. Τη μέρα που πήγα στη δισκογραφία τη Μήνο, είχα αφήσει το τραγούδι μου και μου λέει η Κική, okay, περίμενε, φέρνω τα συμβόλαια, υποκού και πάμε μαζί. Εκείνη τη μέρα δεν θα τη ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Το συνέστημα αυτό που θα υπέγραφα συμβόλαιο με τη Μήνο CMI ήταν για μένα, τι να σου πω, λες και μου χαρίζανε όλα τα πλούτη του κόσμου. Από εκεί και πέρα πήγα και σε άλλες δισκογραφικές και άλλαξα συνεργάτης κλπ. Κλπ. Αλλά πάντα αυτό το πρώτο ξεκίνημα στη Μήνος και με την Κική Τσόλκα, αυτό θα το παραμύθι μου. Αυτό ήταν το πιο όμορφο πράγμα που μου συνέβη δισκογραφίας. Και κάθε φορά που κάνω καινούργια κομμάτια, παρένθεση είμαι πολύ συχνά στο στούντιο γιατί γράφω συνέχεια και κομμάτια που μπορεί και να μην κυκλοφορήσουν ποτέ, απλά για να κατοχυρώνονται και για να υπάρχουν. Οπότε περνάω πολύ χρόνο στο στούντιο. Όμως κάθε φορά που βρίσκομαι στο στούντιο, για οποιοδήποτε λόγο, έχω τεράστια χαρά. Και κάθε φορά που βγαίνει ένα καινούριο τραγούδι, νιώθω την ίδια ανυπομονησία, την ίδια ικανοποίηση, το ίδιο άγχος για το τι θα μου πούνε, πώς θα τα ακούσουν. Λες και είναι πρώτη φορά, κάθε φορά. Οπότε θα έλεγα εγώ δεν αγχώθηκες καθόλου, μπήκες μέσα, ηχογράφησες κατευθείαν το πρώτο σου κομμάτι. Ποιο ήταν το πρώτο σου κομμάτι? Το πρώτο μου ήταν το «Εγώ θα ζω για μένα», αλλά δεν κυκλοφόρησε δισκογραφικά. Δισκογραφικά το πρώτο μου κομμάτι ήταν η πρώτη, έτσι λεγότανε, μια μπαλάντα του Βασίλη Ταραμούσκα και του Φόντα, που έχουν δύο τεράστια ιστορία στο λαϊκό τραγούδι. Αυτό ήταν που κυκλοφορήσαμε και με τη Μήνος. Και ήταν, ξέρεις, ήταν το πρώτο, η πρώτη ήταν ο τίτλος. Και ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη πάνω για όλο αυτό. Ενθουσιασμένη δηλαδή θα έλεγα εγώ, με το στούντιο, με την εταιρεία, με όλα αυτά που συνέβησαν ένα-ένα. Φορά σαν μικρό παιδί και ξέρεις, λένε ότι οι καλλιτέχνες είμαστε μικρά παιδιά. Υπάρχει και ένα έτσι σαν παροιμία, δεν ξέρω πώς να το πω, σαρητό που κυκλοφορεί και στα social media. Μπορεί να το έχεις δει που μιλάει ένα παιδάκι και λέει στη μαμά του «Μαμά, όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω μουσικός». Και λέει «Μαμά, αγάπη μου, δεν μπορείς να γίνεις και τα δύο». Αυτό θέλει να πει ότι ο μουσικός, ο καλλιτέχνης γενικά δεν μεγαλώνει, είναι πάντα παιδί. Οπότε με την ίδια χαρά και του παιδιού την έχω κάθε φορά που κάνω κάτι στη μουσική. Ακόμη και σπίτι μου να είμαι και να γράψω ένα κομμάτι έτσι, την κιθάρα, ας πούμε. Τι είναι αυτό που Νιώθω σε σαν μικρό εμπνέει, παιδί, νιώθω αυτή τη Άντρια? χαρά, αυτή την αγνή, την καθαρή χαρά. Τι είναι αυτό που σε εμπνέει, Με Άντρια, για να εμπνέουν οι γράφεις? απόψεις μου στη ζωή, με εμπνέουν οι απόψεις που έχω στη ζωή, οι εμπειρίες μου στη ζωή, οι εμπειρίες φίλων μου που ακούω. Και η φωνούλα μέσα μου. Πάντα κάθε τραγούδι που γράφω, γιατί δεν γράφω, γράφω και βιβλία, γράφω και ποιήση, γενικά μου αρέσει να πω. Πολύ Πάντα ό,τι τάρατη. γράφω είναι κομμάτι μου. Ευχαριστώ. Είναι εμπνευσμένα από εμπειρίες της ζωής μου, που μπορεί να είναι κάποια παραπάνω. Αλλά πάντα έχουν μια βάση σε μια δικιά μου εμπειρία, που μπορεί να μην τη ζω τη δεδομένη στιγμή, αλλά να την έχω ζήσει στο παρελθόν, ή να την έχω φανταστεί πώς θα αντιδρούσα στο μέλλον σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή από τη μουσική, η μουσική σου έδωσε κίνητρο να γράφεις και μετά πήγαμε σε βιβλία και σε ποιήσεις και σε όλα αυτά.
Εντύπωση μου κάνεις. Αυτά τα έκανα από μικρό παιδί. Τα έκανα από μικρό παιδί και αυτά. Πάντα έκανα τα καλλιτεχνικά. Κυρίως στη Ήσουνε... μουσική, αλλά πάντα έγραφα και ζωγράφιζα. Το πρώτο μου τραγούδι το είχα γράψει στα 8. Αργότερα πάρει βραβεία ζωγραφικής, ξέρω εγώ, στο δημοτικό. Πάντα έκανα όλα τα καλλιτεχνικά. Ήσουνε παιδί του καλλιτεχνικού κομμάτιου, εσύ. Σε ψυχολόγησα εγώ από εδώ. Καθαρό εμώ, καθαρό εμώ. Παρόλα... Εντάξει, είπα ανοιχτό βιβλίο, δεν μπορείς να πεις. Είναι εύκολο, θεωρώ, να με ψυχολογίζει κάποιος. Έτσι φαίνεται. Παρόλα αυτά όμως έχεις και εσύ τα μυστικά σου από την άλλη, από εκεί. Γιατί έκανες ό,τι έκανες με δύναμη και θέληση και πραγματικά πιστεύω ότι από την πρώτη στιγμή έδωσες όλο το πάθος σου και φαίνεται στα τραγούδια σου. Μετά ήρθε στη δισκογραφία, πήγαμε στο Θα Γίνουμε Ρεζίλι με τα δικά σου τραγούδια, βγάλαμε πόσα τραγούδια εδώ πέρα, βγάλαμε βιβλία. Να δω τι άλλο θα ανακαλύψω από σένα για να δω τι άλλο θα βγάλω. Το αγαπημένο σου χόμπι, Άνδρια. Δεν κυκλοφόρησα ποτέ, προς Θεού. Απλά γράφω. Κάποια στιγμή ίσως κυκλοφορήσω. Αυτό είναι το χόμπι μου, το να γράφω βιβλία, να γράφω διηγήματα, ποίηση και τέτοια. Αυτό είναι το χόμπι μου. Από εκεί και πέρα, αναπεριόδους γυμνάζομαι. Ξέρεις, μπορεί για 6 μήνες να πλακωθώ στη γυμναστική, μετά 6 μήνες να βαριέμαι. Μ' αρέσει το μπάσκετ. Και γενικά στον ελεύθερο χρόνο μου όμως και πολύ ασχολούμαι με την κιθάρα μου, ασχολούμαι έτσι με... Πάλι με καλλιτεχνικά. Έπρεπε Δεν να σ' είχα εδώ πέρα. περισσοκύλω πολύ από όλο αυτό. Έπρεπε να σ' είχα εδώ. Μωρέ, Μέσα τέλεια στο καταφέραμε. στούντιο να μου παίζεις με την New York, New κιθάρα και να ήμασταν μαζί να παίζουμε μπάσκετ. York. Μωρέ, τέλεια. Και θα είχα και παρέα για να κάνω Να παίρνει και την γυμναστική οικογένεια, όλοι γιατί... τα παιδιά. να κάναμε και γυμναστική γιατί και εγώ ορισμένες φορές να πω την αλήθεια. Μην μας ακούτε κανείς εδώ, τα λέμε κρυφά εδώ με την άδεια. Μην μας ακούτε παιδιά, εντάξει. και εγώ ότι βαριέμαι τη γυμναστική ορισμένες Σε έχω φορές. χάσει λίγο. Έχει κοπεί η σύνδεση και δεν άκουσα καθόλου τι μου έχει πει μετά που μίλησα εγώ τώρα. Λέω να σ' είχα εδώ στο στούντιο να μας έπαιζες κιθάρα, να πηγαίναμε να παίζαμε μπάσκετ παρέα και να κάναμε και γυμναστική παρέα, γιατί λέω να μην μας ακούνε οι υπόλοιποι, ότι και εγώ τη βαριέμαι λίγο τη γυμναστική. Και ποιος δεν τη βαριέται. Η Εντάξει, αλήθεια είναι. κοίτα, όμως, και εγώ άμα κολλάω όμως δεν τη βαριέμαι. Φτάνει να πορωθώ, μετά μου περνάει. Εσύ έχεις κάνει και το τέλειο σώμα, έλα τώρα. Δηλαδή, έχεις την Εντάξει, ωραία ναι, όχι, εντάξει. εμφάνιση. Πραγματικά θα λέω από την άλλη, σε ζηλεύω. Πρέπει να μου πεις όλα τα μυστικά εδώ πέρα, να ξέρω τι θα κάνω. Δεν έχεις να ζηλέψεις τίποτα. Είσαι μια κούκλα και ένας πανέμορφος άνθρωπος μέσα και έξω. Και αυτό είναι το σημαντικό και δεν χρειάζεσαι τίποτα. Καλά, Είσαι μια τώρα μου τα κούκλα. λες αυτά για να Έχει όλα όσα κοκκινήσω. χρειάζεται. Όχι, τα λέω γιατί τα εννοώ όπως κατάλαβες, τα λέω όλα όπως έχουν τα πράγματα. Είμαι πολύ ευθύς άνθρωπος και τα λέω πάντα όλα όπως έχουν. Και ξέρεις, αυτό είναι το Δεν... καλύτερο. Το να μην κρύβεσαι και να λες αυτό που νιώθεις, νομίζω ότι είναι το α και ο ω σε όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο στους επαγγελματίες. Όταν λες αυτό που νιώθεις και πιστεύεις, είσαι ελεύθερος, γιατί βασανίζεσαι αλλιώς. Εγώ δεν μπορώ να βασανίζομαι. Αυτό που λέω, σε σημείο όμως να μην ξεπερνάει, να μην γίνεται αγένεια, να μην γίνεσαι αγενής, ας πούμε. Από εκεί και πέρα, με αυτό που νιώθεις δεν κάνει κακό σε κανέναν ή είναι το πιστεύω, ας πούμε, και είναι στα πλαίσια της ευγένειας, είσαι ελεύθερος όταν το κάνεις. Άμα έχεις βγάλει βίντεο κλιπ, έτσι δεν είναι. Γιατί δεν πρόσεξα, είναι Ναι, αδιά... έχω αρκετά βίντεο κλιπ, ναι. Στα αδιάβαστη. περισσότερα τραγούδια έχω βίντεο κλιπ. Αδιάβαστη με έπιασα Θα σε εδώ. μαλώσω. Οχ, οχ. Θα σε μαλώσω. Πώς ήταν η πρώτη σου εμπειρία στο να γυρίσεις ένα βίντεο κλιπ? Γιατί εντάξει, πρώτη εμπειρία στο να γίνεις τραγουδίστρια, το έχεις από μικρή, το κατήχεις από την πρώτη στιγμή θα έλεγα. Μετά πήγες στο στάδιο να Ναι. πας μες στα στούντιο, σε μάγευσε και πραγματικά όπου χάσουμε την Άνδρεια, παιδιά, εκεί θα τη βρούμε, από ό,τι κατάλαβα. Πώς ήταν η πρώτη σου εμπειρία σε ένα βίντεο κλιπ? Δηλαδή, ναι, τα έκανα όλα αυτά, τώρα θα κάνω βίντεο κλιπ. Τι ήταν για σένα? Ναι, να σου πω κάτι. Ήταν και αυτό πάλι μια από τα ίδια. Γιατί πάλι στο δωμάτιό μου, σαν παιδί, ονειρευόμουν και τα βίντεο κλιπ και πήγαινα μπροστά από του καθρέφτες. Καθαρά ψωνάρα από μικρό, έτσι. Τεράστιο ψώνιο. Με την καλή έννοια. Έβαζανε μυστήρες. Μια φορά θυμάμαι στην πρώτη μου κιθάρα στα 9 που μου την έκανε έκπληξη ο μπαμπάς μου.
Κρατούσα την κιθάρα και χοροπήδα εγώ ότι και καλά κάνω βίντεο κλιπ και συναυλίες και τέτοια και ήθελα να πέσω στο κοινό και πέσα στην Τζαμαρία δίπλα. Ω, Παναγία μου. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, τα έκανα όλα και βίντεο κλιπ έκανα στο δωμάτιό μου σαν παιδί, το ονειρευόμουν. Νοερά είχα κάνει και βίντεο κλιπ. Οπότε, μου άρεσε πάρα πολύ η διαδικασία γιατί είναι κάτι πολύ καλλιτεχνικό και το βίντεο κλιπ, γιατί βγάζεις και το ηθοποιείς, πώς να το πω, το θεατρικό σου, θεατρική σου πλευρά, μπαίνεις σε ένα ρόλο, γιατί και όταν λες ένα τραγούδι πάλι μπαίνεις σε ένα ρόλο, έτσι, για να ερμηνεύσεις ένα τραγούδι πρέπει να ξέρεις ακριβώς τι λέει ο στίχος και το συνέστημα. Ναι. Οπότε πάλι μπαίνεις σε ένα ρόλο. Έτσι και στο βίντεο κλιπ πάλι κάνεις ένα ρόλο, παίζεις ένα ρόλο. Τα αγαπημένα μου βίντεο κλιπ είναι αυτά που έχουν μια ιστορία. Δεν μ' αρέσει δηλαδή απλά να είμαι κάπου και να τραγουδάω και να με τραβάνε. Μ' αρέσει να κάνω βίντεο κλιπ σαν ταινίες. Απλά επειδή είναι ακριβά τα budget, δεν μπορεί να γίνεται εύκολα συχνά ένα βίντεο κλιπ ταινία. Mm. Όμως είναι κάτι που μ' αρέσει και αυτή η διαδικασία, όπως και να έχει. Γιατί δίνεις εικόνα στο τραγούδι σου, σε βλέπει ο άλλος. Και πώς το νιώθεις το τραγούδι, φαίνεται στα μάτια σου το τραγούδι, σε βλέπει, σε κοιτάει, πώς το λες. Δεν το θεωρείς σημαντικό δηλαδή για ένα καλλιτέχνη να βγάλει βίντεο κλιπ σε ένα τραγούδι, έτσι? Ναι, το θεωρώ σημαντικό, αλλά όχι το πάνε, έτσι, δεν μπορείς να κάνεις βίντεο κλιπ σε όλα τα τραγούδια, αλλά μ' αρέσει και η διαδικασία και μ' αρέσει αυτό, σε βλέπει ο κόσμος το παιδί μου. Το θα τρελαθώ, πώς ήρθε στη ζωή μας. Γιατί και αυτό πραγματικά, αν είναι και αν δεν το λέμε. Δηλαδή με το παραμικρό λέμε θα τρελαθώ, δεν μπορώ άλλο. Το θα τρελαθώ έχει πολύ αστεία ιστορία. Οι περισσότεροι, πάρα πολλοί κόσμοι τέλο πάντων, πολλές φορές έρχεται μου λέει γράφω στίχους, μου δείχνουν το 99% αν δεν είναι στο χώρο. Δεν είναι σωστή η στίχη, γιατί για να μπουν στίχη σε μια μουσική πρέπει να έχουν μέτρο, το μέτρο της μουσικής. Οπότε συνήθως ο κόσμος νομίζει ότι απλά με μια ομοιοκαταληξία έχει στίχο. Ναι. Τέλος πάντων, και ήμουν στο κομμωτήριο και βαφαρίζα. Και μου λέει η κομμώτρια που έχει το κομμωτήριο, Άντρια, γράφω στίχους. Της λέω, αλήθεια? Μου λέει, ναι. Της λέω, έχεις κάτι σε ντέμο να ακούσω? Μου λέει, έχω. Τη λέω, μουσική ποιος έχει γράψει? Μου λέει, Στέλιος ο Πινιάρης. Τον ήξερα το Στέλιο τον Πινιάρη. Ήταν ο κιθαρίστας του Παντελή Παντελίδη και τώρα έχει δουλέψει με Ρέμο, έχει δουλέψει με πολλούς. Ναι. Ήταν όσο ήταν εν ζωή ο Παντελής Παντελίδης, ήταν από το ξεκίνημά του με τον Παντελίδη. Λοιπόν, και μου βάζει και ακούω. Εκείνη την περίοδο το μεταξύ έψαχνα μια ρούχα. Μου βάζει και ακούω το τραγούδι και γιατί είναι κουμπάρα η κοπέλα που μου βάφει τα μαλλιά, που είναι και αστυχουργός. Με το Στέλιο και όπως έβαφαρίζα, άκουγα στα αυτιά μου το θα τρελαθώ. Και λέω, θα τρελαθώ, αυτό είναι, λέω. Και ήταν το δεύτερο τραγούδι που κυκλοφορήσαμε στη Μήνος. Πραγματικά είναι, ήταν για τρέλα. Ήταν για τρέλα και ήταν και αυτό, καρμικό να συμβεί εκεί, όπως έβαφαρίζα, άκουγα το τραγούδι και το επέλεξα. Και είχα ακούσει, μπορεί να είχα ακούσει και 1000 τραγούδια εκείνη την περίοδο και δεν μου άρεσε τίποτα. Τι είναι αυτό που σε έκανε εντύπωση στο συγκεκριμένο? Όμως, Άντια. Μ' άρεσε, ήταν χαρούμενο, ήταν εξηγημένο. Έλεγε, θα τρελαθώ, δεν θα φύγω από εδώ αν δεν δώσεις εξηγήσεις. Οπότε μίλαγε για έναν άνθρωπο ντόπρο. Μ' άρεσε η μουσική πάρα πολύ. Ήταν πολύ μοντέρνα, ας πούμε, έτσι, πάνω σε λαϊκό κομμάτι. Ήταν μπροστά σαν μουσική, εκείνη την περίοδο που βγήκε. Ήταν αυτό που έψαχνα. Εγώ πάντα διαλέγω τραγούδια, είτε δικά μου είτε άλλων συνθετών, δημιουργών, με βάση τι μου κάνει κλικ, τι με ακουμπάει εμένα, τι με διασκεδάζει, τι με αγγίζει στην καρδιά, τι με πονάει, τι με τσούζει, τι με λυγίζει. Οτιδήποτε με αγγίζει με τον Α ή Β τρόπο, αυτό επιλέγω. Να αγγίζει πρώτα εμένα. Για να μπορείς ούτως ή άλλως να το υποστηρίξεις κιόλας. Γιατί άμα δεν αγγίζει εσένα, πώς θα το ερμηνεύσεις? Λογικό μου ακούγεται εμένα αυτό. Ναι, μπορεί ένα τραγούδι. Είναι λογικό, είναι και υποκειμενικό όμως. Γιατί ένα τραγούδι που αρέσει σε μένα μπορεί σε έναν άλλο να μην αρέσει. Αλλά πάντα κάνω αυτό που αρέσει πρώτα σε μένα για να το δώσω στον κόσμο. Αν κάτι δεν μου αρέσει, δεν υπάρχει περίπτωση να το κυκλοφορήσω. Δεν πάνε να μου το ζητάνε οι εταιρείες, η παραγωγή, ο οποιοσδήποτε.
Αν δεν μ' αρέσει εμένα, δεν βγάζω τραγούδι που να μην μ' αρέσει. Ναι, καταλαβαίνω. Θα τρελωθώ λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε Άνδρια Ράστη. Επαναρχόμαστε, παιδί, γιατί δεν τελειώσαμε εδώ. Έχω και άλλα να τη ρωτήσω. Γιατί πραγματικά εδώ πέρα έχουμε κάνει μια καταπληκτική παρέα και δεν λέμε να το κλείσουμε. Πάμε, θα τρελαθώ, επιστρέφουμε. Και συνεχίζουμε εδώ δυναμικά. Θα τρελαθώ εδώ με την Άνδρια, παιδιά. Αυτός ο χαρακτήρας που έχει είναι μοναδικός. Δεν την παλεύω που λέμε πολύ. Θα τρελαθώ. Το έβγαλες αυτό το τραγούδι, γιατί θα τρελαθούμε και θα γίνουμε ρεζίλια εδώ πέρα που το πάμε. Μα πραγματικά. Δεν ξέρω, το ένα συνδυάζεται το άλλο. Γιατί είμαστε και τα καλύτερα παιδιά, έτσι. Ιδέες, αυτό θα έλεγα. Γιατί θα πάμε στο θα γίνουμε ρεζίλι, θα τρελαθούμε γιατί θα γίνουμε ρεζίλι. Γιατί είμαστε τα καλύτερα παιδιά. Το συνδέσαμε. Ναι. Καλά. Μια χαρά. Πώς το πήγες έτσι. Ιδέες. Σούπα, είναι οι αλήθειες μου τα τραγούδια όλα. Είτε τα γράφω, είτε τα γράφουν άλλοι, είτε τα γράφω εγώ. Είναι όλα οι αλήθειες μου. Εγώ θα σε ρωτούσα τώρα ποια είναι η καλή σου συνήθεια. Τι σ' αρέσει να κάνεις σαν συνήθεια, συνέχεια. Δεν έχω ακούσει τίποτα. Τι θα έχει σου άρεσε... το σήμα. Τώρα με ακούς, είσαι εδώ, με πιάνεις. Τώρα σε ακούω. Ωραία, ναι, ναι, ναι. Με πιάσες. Κράτα με, μην με αφήσεις. Εδώ, εδώ, παρέα. Λέω, ναι, ναι. Η καλή σου συνήθεια, αυτό που σου αρέσει να κάνεις συνέχεια, σαν συνήθιο. Ποιο είναι. Ναι. Είναι αυτά που σου είπα με την... Να παίζω κιθάρα, να ασχολούμαι με το σκυλάκι μου. Πολύ, πολύ, πολύ ασχολούμαι με το σκυλάκι μου. Είναι σαν περίπου. Δεν ξέρω. Συνήθεια. Κακή συνήθεια. Με τη μουσική. Το κάπνισμα. Oh. Πολύ κακή συνήθεια. Κακώς το ξεκίνησες αυτό. Θα μας αυτό κακώς που το λέω, πιπέρι στη γλώσσα, αλλά από τα 15 μου καπνίζω. Οπότε oh my God. Είναι δύσκολο. Εσύ, παιδί oh μου, oh my God. Πώς το κατάφερες τόσο πολύ. Δεν προσπάθησες να το κόψεις. Ναι, δύσκολο, ε. Προσπάθησα και μετά μου γυρνάει χειρότερα και θέλω περισσότερο. Οπότε καλύτερα να μην το κόβω για να το κρατάω σε πιο... Ελαττωμένο. Ναι. Αυτή είναι η πιο κακιά μου συνήθεια, νομίζω, γιατί αλλιώς δεν πίνω ούτε αλκοόλ, ούτε δεν κάνω κακές συνήθειες. Να σε ταξιδέψω τώρα. Δεν έχω κακές συνήθειες. Μια που είμαστε ραδιοφωνικό ταξίδι εδώ πέρα και ταξιδεύουμε, πήγαμε Νέα Υόρκη, πήγαμε στη Λεμεσό, φτάσαμε στην Αθήνα. Έχεις γυρίσει παντού εσύ, πας από εδώ, ταξιδεύεις από την άλλη. Αγαπημένος σου προορισμός ποιος είναι? Αχ, είναι δύο νησιά που τα αγαπάω πάρα πάρα πολύ αυτά τα δύο νησιά. Είναι η Φολέγανδρος και η Κύθνος. Αυτή είναι. Γενικά μου αρέσουν οι Κυκλάδες. Μόνος και εκεί βρίσκω την ηρεμία, οπότε μου δίνεται δυνατότητα να ταξιδέψω. Αλλά στη Φολέγανδρο τρελαίνομαι με την απίστευτη άγρια ομορφιά της και με φίλους που έχω κάνει εκεί. Αλλά αγαπώ πολύ και την Κύθνο, γιατί έχει φοβερές παραλίες και οι άνθρωποι που είναι οι ντόπιοι εκεί είναι πολύ έτσι, δεν έχουν αλλάξει καθόλου από τον τουρισμό. Είναι, λες και ζεις στη δεκαετία του 60, έχουν αυτή την αγνότητα, αυτή την καλοσύνη που θα σου πούνε όλοι καλημέρα. Ναι. Που θα σου μιλήσουν όλοι, που θα πούνε να σε κεράσουν. Αυτά τα δύο νησιά είναι ο αγαπημένος μου προορισμός και τα συστήματα είναι επιφύλακτα. Είτε είστε στη Νέα Υόρκη, είτε είστε στην Ελλάδα. Είναι... Η Ελλάδα είναι η πιο όμορφη χώρα στον κόσμο, όπως και να το κάνουμε. Και με όλα αυτά τα νησιά και με όλες αυτές τις επιλογές και θες θάλασσα, θες βουνό, θες ηρεμία, θες φασαρία, έχεις όλες τις επιλογές να τις κάνεις. Αλλά εγώ σε αυτά τα δύο νησιά έχω ιδιαίτερη αγάπη. Εγώ θα σου έλεγα απ' την άλλη, έλα εδώ να ταξιδέψουμε παρέα, να πάμε στα νησιά. Να το βγάλουμε τραγούδι, Άνδρια, κανόνισε. Εσύ που γράφεις από εκεί, γράφεις βιβλία, γράφεις στίχους, μουσική, κανόνες να βγάλουμε ένα τραγούδι. Τι τραγούδι? Για τα νησιά. Αν και έχει βγάλει ένα για τα ένα, νησιά. Έχω ένα, το πάρτι στα νησιά. Να πάμε για πάρτι, να κάνουμε. Μια που, είναι και... παραγωγή. Μια που είναι και καλοκαίρι, ό,τι πρέπει είναι. Αμέ, να το ακούσουμε. Γυρίσαμε εδώ από τα πάρτι στα νησιά. Ταξιδέψαμε, παιδιά, πήγαμε παντού εκεί στα νησιά. Θα μ' άρεσε να ήμουν τώρα σε ένα νησί, έχει και ζέστη εδώ. Μου αρέσει και εδώ να δει ζέστη. Και εγώ σε ένα νησί θα ήθελα να είμαι, σε μια παραλία μπροστά, με μπυρίτσα και με ζεδάκι. Αχ, τι ωραία. Μαζί θα τα πίναμε. Τον ήλιο της Ελλάδας. Δεν πίνεις κι εσύ, δεν πίνω κι εγώ, θα είμαστε με τις μπύρες. Εντάξει, μια μπυρίτσα θα βγούμε το καλοκαίρι, δεν γίνεται αλλιώς. Για συμπληρώσουμε εδώ τώρα τη φράση.
Η Άνδρεια είναι. Τι είναι, ανισόρροπη, ξέρω εγώ. Η Άντρια είναι, εγώ θα το πω, δεν ξέρω. Νομίζω Εγώ είναι καλό παιδί, δεν ξέρω. το καλύτερο παιδί, εγώ θα έλεγα έξω καρδιά είναι. Το βρήκα εγώ. Είναι, είμαι και έξω καρδιά. Είδες, το συμπλήρωσα εγώ αντί για σένα. Σημαίνει ότι με έχεις γνωρίσει για τα καλά, νομίζω. Έτσι έχουμε φαίνεται. γίνει φίλες. Επειδή μου, δεν σε ξέρω χρόνια και δεν το καταλάβαμε. Να ήμουν κι εγώ πουθενά εκεί Μήπως στη με Λία ξέρεις από Μεσό. προηγούμενη ζωή. Πού να ξέρω. Ξέρω εγώ. Αποκλείεται. Δεν ξέρω. Πάντως ανακαλύψαμε ότι έχουμε και δυο ρίζες από κεφαλονιά. Ναι. Όποιος μας κουνηθεί την έβαψε. Κεφαλονίτες εδώ, παιδιά. Ναι. Έλα τώρα να μας σε βάλω εδώ πέρα πριν κλείσουμε και πριν σε αφήσω και με αφήσω. Πραγματικά θα ήμασταν εδώ με τις ώρες να λέγαμε. Να σε βάλω να μας πεις ένα τραγούδι. Όποιο θες εσύ. Από τα δικά σου, άλλο, όποιο σου Αχ, τι αρέσει. να σας πω. Όποιο σου βγαίνει από τη ψυχή σου, όποιο σου έρχεται στο μυαλό, δεν Αχ, ξέρω. θα έπαιζα κάτι στην κιθάρα τώρα, αλλά δεν μου το έπαιζε για να την κουρδίσω. Δεν πειράζει, Α θα την παίξω με κιθάρα τώρα ξεκούρδιστη. εσύ. Α την Όχι, με την κιθάρα. κιθάρα, τι. Α την Δεν θες και κιθάρα. λίγο κιθάρα. Δεν θέλω Να κιθάρα. ακούω Εγώ θέλω κάτι τη με την φωνή σου, κιθάρα παιδί μαζί. μου. Α την κιθάρα. Εμένα θα ακούς. Έτσι και έτσι, καπέλα, δεν θα ακούσει ωραία. Θα παίξω κάτι με την κιθάρα. Μια χαρά θα ακουστείς. Τι θέλουμε την κιθάρα τώρα. Όχι, λίγο έτσι να συνοδεύει, μωρέ, σιγά θα παίζω. Άντε, άντε. Άντε, σου δίνουμε το ελεύθερο, άντε. Ας σου κάνουμε το Δεν χατήρι. έχω κάνει και ζέσταμα. Τι το θες το ζέσταμα Λοιπόν, θα εσύ πω ένα πολύ τώρα. αγαπημένο. Εντάξει, θα πω ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι Ωραία. της Τάνιας Τανακλείδου. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Κοντά στα κύματα θα χτίσω το παλάτι μου, θα βάλω πόρτες με αλυσίδες και παγόνια και μες στη θάλασσα θα ρίξω κρεβάτι μου, γιατί και οι έρωτες μου φάγανε τα χρόνια. Να κοιμηθώ στο πάτωμα, να κλείσω και να κλείσω και τα μάτια, γιατί υπάρχουν κι άτομα που γίνονται κομμάτια. Καλά, Δεν ξέρω πώς έχω μείνει ακούστηκε. άφωνη εγώ από την άλλη. Καλά, παιδί μου. Πού τη βρήκες αυτή τη φωνή? Είσαι φοβερή, Έλα, μωρέ, τώρα εντάξει, έτσι χύβω από το τηλέφωνο και... Καλά, ότι στήχη, έμεινα εντάξει. εγώ με ανοιχτή το στόμα να κάθομαι εδώ πέρα στο μικρόφωνο και να σε ακούω μαγεμένη, τι να πω, σκέψου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι Εσύ καλά, να Ιθόδρα, είσαι καλά. ευχαριστώ για όλα. Πραγματικά με μάγεψε, δεν έχω λόγια. Δηλαδή, τι άλλο να σε ρωτήσω, δεν ξέρω. Μιλάμε, σε γνώρισα. Και αυτό είναι πραγματικά που μαγεύει εμένα. Γνώρισα εδώ ένα καταξιωμένο, καταπληκτικό άνθρωπο, γεμάτο καλοσύνη, χιούμορ, που πραγματικά δίνει και την ψυχή του σε αυτό που αγαπάει, που είναι το τραγούδι. Σε ψυχολόγησα σωστά? Με ψυχολόγησες πάρα πολύ σωστά και να ξέρεις, τα συναισθήματα είναι αμοιβαία, γιατί σε έχω καταλάβει κι εγώ ότι είσαι ένας άνθρωπος γεμάτος καλοσύνη και ένας άνθρωπος αισιόδοξος με χιούμορ επίσης. Και εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, ειλικρινά, να γίνουν όλα τα όνειρά σου πραγματικότητα, τα καλύτερα για το σταθμό, να πάνε όλα τέλεια, να προχωρήσει και να φτάσει στην κορυφή. Μα πάνω απ' όλα, σου εύχομαι να έχεις υγεία εσύ και η οικογένειά σου, γιατί άμα είναι καλά τα παιδάκια σου, άντρα σου και εσύ, όλα τα άλλα μπορούν να γίνουν. Φτάνει να είμαστε υγιείς σωματικά και ψυχικά. Όσο κλισέ και να ακούγεται, είναι μια αλήθεια. Και θα έλεγα πραγματικότητα, όχι μόνο μια αλήθεια. Άμα είμαστε γεροί στα πόδια μας, κάνουμε θαύματα. Με τη βοήθεια του Θεού πάντα, έτσι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Με το Θεό ή όπου πιστεύει ο καθένας, την ανώτερη δύναμη. Σωστά. Έτσι κι αλλιώς η θρησκεία είναι η αγάπη.
Άμα δίνεις αγάπη και καλοσύνη, αυτό είναι η θρησκεία για μένα. Συμφωνώ. Πριν κλείσουμε, πού στέλνουμε χαιρετίσματα, φιλιά, αγάπες, από καρδούλες, θα το πω έτσι. Θα στείλω χαιρετίσματα στο φίλο μου το Λευτέρη που μας ακούει και ζει στη Νέα Υόρκη τα τελευταία χρόνια, όχι πάρα πολύ καιρό. Πήγε, ήρθε για μια καλύτερη ζωή σε εσάς και να μου είπε ότι μας ακούει. Οπότε του στέλνω πολλά πολλά φιλάκια. Να στείλουμε φιλιά σε όποιον μας ακούει και στους ομογενείς εκεί. Είναι πάντα οι άνθρωποι που είναι Έλληνες και ζουν στο εξωτερικό, νομίζω είναι πιο Έλληνες από όλους μας και κρατάνε αυτή τη ζωντάνια, τη φιλοξενία και την καλοσύνη αναλύωτη μέσα τους. Οπότε θέλω να στείλω φιλιά σε όλο τον ελληνισμό, σε όλους τους ομογενείς εκεί, σε όλο τον κόσμο που μας άκουσε, στην οικογένειά μου, στους φίλους μου, σε σένα, στην οικογένειά σου. Εύχομαι και σύντομα να σε δω από κοντά και να σου δώσω τα φιλιά και τις αγκαλιές από κοντά. Αχ, το περιμένω. Καλέ, τι με έκανε εγώ από εδώ. Θα περιμένω πώς και πώς να πιούμε το ρημάδι, τον καφέ μέσα εδώ στο στούντιο, το Ασπίδα Radio. Τώρα. Μέσα εκεί στο στούντιο ή στις ομορφιές της Ελλάδας μας. Ή στις ομορφιές της Ελλάδας μας, ή αν τα καταφέρουμε στην Ελλάδα μας, εδώ πέρα στη Νέα Υόρκη θα σε έχω. Κάπου θα είμαστε, κάπου θα ταξιδέψουμε, κάπου θα δεν γίνεται. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, κάπου θα συναντηθούμε. Πώς το λέει το τραγούδι, κάτι τέτοιο λέει. Καλά θα το είπες, έτσι λοιπόν. Είναι, εννοείται. Καλά που δεν με έβαλες εμένα να τραγουδήσω. Για πες ένα δικό μου να δω, τα μαθές. Όχι, τα δεν τα άμαθα. Τα έξω και τα δύο κουπλέ και όλα τα ρεφρέν και τα πάντα. Είμαι όλα. Αδιάβαστη. Την επόμενη φορά που θα σε δω, θα περάσεις διαγώνισμα, να ξέρεις όλα τα τραγούδια. Και ένα μήνυμα να στείλω. Όσοι ακούνε Άντρια Ράστη, τους συμβαίνουν καλά στη ζωή τους, τέλος. Ακούστε Ράστη, θα σωθείτε. Τώρα που σε πετυχαίνουμε, ποια είναι τα σχέδιά σου για το μέλλον, τι περιμένουμε από την Άντρια Ράστη για να κλείσουμε. Είμαι full studio. Δεν κάνω εμφανίσεις live, δεν δουλεύω αυτή την περίοδο, αλλά κάνω πράγματα στο στούτιο, ετοιμάζω κάτι για το χειμώνα, ετοιμάζω κομμάτια που θέλω να κατοχυρωθούν σαν δικά μου, οπότε τα ντεμάρω, ίσως να δώσω και σε κάποιους άλλους. Και έχω έναν τεράστιο στόχο που δεν μπορώ να τον αποκαλύψω, που αν γίνει θα γίνει από χειμώνα, που είναι κάτι σχεδόν ακατόρθωτο, αλλά παλεύω όλον αυτόν τον καιρό για να καταφέρω αυτό το ακατόρθωτο που θέλω μέσα από την καρδιά μου. Σου εύχομαι, Άνδρια, τα όνειρά σου και αυτό το ακατόρθωτο που μας είπες τώρα να το καταφέρεις, να γίνει όχι ακατόρθωτο, αλλά πραγματικότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου, την όμορφη φωνή σου που μας χάρισες τα μοναδικά σου τραγούδια και σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Εγώ ευχαριστώ για την τιμή και για την πρόσκληση και για το χρόνο που αφιερώσατε σε μένα, στη μουσική μου και γενικά το χρόνο που μου δώσατε. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πέρασα υπέροχα. Και θα κλείσουμε εμείς αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι, παιδιά, με τα καλύτερα παιδιά. Άνδρια Ράστη, τα καλύτερα παιδιά. Σας χαιρετάμε, την αγάπη μας σε όλους. Φιλιά πολλά. Το ραδιοφωνικό ταξίδι με την Αλεξάνδρα και την Άνδρια Ράση έφτασε στο τέλος του. Εγώ να ευχηθώ στην Άνδρια κάθε επιτυχία, να περνάει πάντα καλά και να μείνει ο χαρακτήρας που είναι τώρα, γιατί πραγματικά της πάει αυτό το πολύ όμορφο χαμόγελο που έχει. Να πω σε όλους εσάς ότι μπορείτε να ακολουθείτε το Ασπίδα Radio στο Facebook, Instagram και Twitter. Και όσοι δεν προλάβατε να ακούσετε την εκπομπή της Άνδριας ή τις άλλες εκπομπές που έχουν γίνει στο Ασπίδα Radio, μπορείτε άνετα να μπείτε στο κανάλι μας στο YouTube και να το κάνετε subscribe και να ενημερώνεστε για κάθε εκπομπή που πραγματοποιείτε. Να στείλω την αγάπη μου σε όλους εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε σήμερα στο Ασπίδα Radio.